σπίτι μας. Όπως είσαστε καινούργοι, είμαι η Αναστασία. Μόλις πριν ένα μήνα σχεδόν συγκατοίκησα με τον φιάνσε μου και αυτό εδώ είναι ένα journey που σας παίρνω μαζί μου και είναι Παρασκευή. Και θα έχουμε vlog, θα έχουμε καθαριότητα, clean with me, θα κάνουμε host τραπέζι, θα σας δείξω κάποια χολάκια, κάποια καινούργια έπιπλα. Θα είναι ωραία, θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό το vlog, θα έχει πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, εγγραφή στο κανάλι μου και κάντε comment ό,τι θέλετε. Θα σας δείξω 1, 2, 3 καινούργια πράγματα που ήρθαν μέσα στο σπίτι που περιμένα. 4! Πώς γίνεται να ξεχάσω το 4ο? Που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό στο σπίτι να έρθει η παραγγελία και επιτέλους ήρθε και μόλις σας τα δείξω θα ξεκινήσω να κάνω έτσι μια γενική καθαριότητα γιατί είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές επειδή σχολάνω γρήγορα έτσι τα χτυπιώ το σπίτι, το καθαρίζω, μπάνια κτλ. Που είμαι πιο free. Και επειδή θα οργανώσω τραπέζι με τους φίλους μας, εγώ και ο Ανδρέας θα καλέσουμε τους φίλους μας για να τους κάνουμε το τραπέζι, είναι έτσι και ένα καλό όρισμα σπίτι μας. Αγόρασα και κάποια πράγματα για το τραπέζι, για hosting, decoration κτλ. Που θέλω να σας τα δείξω και αυτά. Οπότε πάμε. Λοιπόν, θέλω πρώτα να σας δείξω τον πίνακα που μας ήρθε και είναι ο χάρτης με μαύρο και χρυσό. Είναι 5 κομμάτια που σχηματίζουν το χάρτη. Και ακόμα το μπουφέ δεν είναι έτοιμο. Decoration δεν πήραμε ακόμα. Αυτά θα φύγουν το πιο πιθανό. Αλλά ενώ σας έδεσε μαζί με τις καρέκλες στο μαύρο, εκείνον το μαύρο, τα κάγκελα που φαίνονται μαύρα, έβαλα πλυντήρι. Τέριαξε και με αυτόν εδώ το μαύρο που παιδιά εδώ είναι το σαλόνι και αυτό εδώ είναι το άλλο καινούριο που ήρθε, είναι το τραπέζι μας. Το λατρεύω πάρα πολύ, έτσι όπως δέσαν τα χρώματα. Πήραμε και γλάστρα για την ελιά μας. Έτσι δεν είναι το μαύρο, τα πόδια εδώ, με αυτά τα πόδια, με τα κάγκελα, με τα πόδια εδώ, οι μαύροι πίνακες, έτσι έδεσαν, ωραία. Έτσι φάτσαρε τέλος πάντων. Πήραμε αυτόν εδώ το βάζο που είναι μαύρο. Sparkling. Έτσι, αυτό. Πριν σας δείξω τα hosting πράγματα, πούμε να σας δείξω και τα άλλα καινούρια που ήρθαν. Ταραραρα. Φαίνεται η αυλή, είναι άλλο project η αυλή. Θα τη φτιάξουμε μαζί σε επόμενα βίντεο στο μέλλον. Αλλά παιδιά, αυτό εδώ είναι το τραπέζι μας. Χωράει 4 άτομα, είναι full cute για την κουζίνα μας. Δηλαδή χωράει, είναι και μεγάλο, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλο και δεν παίρνει πολύ space. Οπότε ναι, είναι αυτόν εδώ. Έβαλα και αυτά εδώ με αυτόν εδώ το βάζο που θα βάλω λουλουδάκια και ένα τα άσπρα που είδατε πριν. Ναι. Αυτά εδώ τα φωτιστικά στην κουζίνα μας που ταιριάξαν γάντι με το vibe εδώ. Μπορεί να πω ότι ολοκληρωθήκαμε, δεν περιμένουμε τίποτε άλλο να μας έρθει. Ό,τι παραγγελίες κάναμε μας ήρθαν όλα. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω τα hosting πράγματα. Λοιπόν, αυτά εδώ τα βαζάκια. Θα μπουν πάνω από αυτά εδώ. Αυτά εδώ είναι runners με glitter που θα μπουν μέσα στη μέση του τραπεζιού. Και θα μπουν αυτά εδώ από πάνω έτσι με τη σειρά. Θα φύγει το βάζο. Οπότε αυτά πήρα για hosting. Και τα πιατάκια που είναι με λουλουδάκι. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Σας δείξω κανονικό μου πιάτο. Να τα εδώ. Πόσο cute, θα πεθάνω. Τέλεια. Και έχουμε και πιατέλες, baby. Έχουμε πιατέλες που θα τα κάνω μπουφέ εδώ. Ξαφνιάζομαι διότι δεν είναι τα πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσω. Αυτά μας τα έδωσε η μαμά του Ανδρέα. Και ξέχασα αυτά. Και πήγαμε και αγοράσαμε, τέλος πάντων. Τέλεια. Και να σας δείξω και τώρα τα ποτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά θα το στήσουμε μαζί το τραπέζι αύριο,
Μ' αρέσει που δένει και αυτόν εδώ το λουλούδι. Γενικά το vibe είναι πολύ λουλουδέ. Για τα ποτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι αυτά που είναι για νερό. Αυτό είναι πιο ψηλό και έχουμε και για κρασί, οπότε ταιριάζει πιστεύω πάρα πολύ το χρυσό. Να τα εδώ, cute. Και, α, αγοράσαμε αυτά για να βάλουμε μέσα πάνω στο τραπέζι γιαούρτι, τζαντζίκι, ταχίνι. Είναι cute, οπότε πήρα δύο. Και μου παίρνει περίπου μία ώρα να καθαρίσω το σπίτι. Δεν ενοχλώ τον Ανδρέα, δεν του λέω να κάνει τίποτε διότι μου αρέσει να τα κάνω μόνη μου. Μου αρέσει πάρα πολύ να τις κάνω μόνη μου, χαλαρά με την ησυχία μου. Γενικά να ξέρετε για καθαριότητα τι βοηθά για να τελειώνετε γρήγορα τις δουλειές είναι το συγύρισμα. Δηλαδή τακτοποιάτε τα πάντα, συγυρίστε. Φύγετε, θα σου πω θα φύγω αυτά τα ρούχα. Θα πετάξω αυτά, θα καθαρίσω αυτά, αυτά. Ο Ανδρέας μου, θα αρέσει πολύ ο κήπος. Τον περιποιάται πάρα πολύ. Θα υπάρξει project για αυλήν, έχουμε πολύ μεγάλη αυλήν και κιόσκι. Θα το μετατρέψουμε γρασίδι, ξύλο, θα πάρουμε καναπέδες, κούνιες. Εντάξει, σε λίγο καιρό. Πρώτα να τελειώσουμε τελείως με το σπίτι. Όχι πως έμεινε κάτι, αλλά σίγουρα κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Τώρα που συγύρισα και σκούπισα με τη Hoover όλο το σπίτι, θα είμαστε σε αυτά τα view. Αυτόν εδώ είναι από Kleenex πολλαπλό χρήσεων που σκοτώνει 99.9% βακτήρια. Αυτό θα περάσω όλες τις επιφάνειες, τα πάντα, και μυρίζει και χλωρίνη που λατρεύω. Και αυτόν εδώ είναι για τα παράθυρα, οτιδήποτε σε τζάμι, σε καθρέφτη, θα το περάσω με αυτό, με το πανάκι του αυτό και το Kleenex με το πανάκι του αυτό, και αυτά είναι για τον μπάνιο πιο μετά. Τώρα πάμε να περάσουμε το σπίτι όλο αυτό για να είναι έτοιμο για σφουγγάρισμα. Τελείωσα όλο το σπίτι, πέρασα όλες τις επιφάνειες με αυτά και τα γυαλιά με αυτά. Είναι όλα πεντακάθαρα, τα κρεβάτι είναι έτσι διότι θα αλλάξω συντονία, εννοείται. Τα έβαλα να πληθούν, κοιτάξτε πόσο λάμπουν, λαμποκοπούν. Έκανα και τα κομμωδίνα και εκείνα εκεί έναν ένα, και αυτά εδώ όλα, λαμποκοπούν όλα. Τέλειωσε η τραπεζαρία, μείνει σφουγγάρισμα. Και εδώ το ίδιο, βασικά θα περάσω τον καναπέ με baby oil διότι είναι αληθινό δέρμα και αναπνέει. Και μου είπαν να το περνάω με baby oil για να αναπνέει καλύτερα. Το ίδιο και η πολυθρόνα εδώ. Έκανα και αυτά εδώ και τον καθρέφτη και έμεινε κουζίνα και τουαλέτα, τα πιο δύσκολα. Εδώ τελειώνει μόνο με... Εδώ τελειώνει μόλις σφουγγαρίσω και τέλος. Πλυντήριο, άσπρα, τα σεντόνια μας και τα μπουρνούζια. Και τώρα... το χειρότερο κομμάτι. Εντάξει, είναι δύσκολο, πρέπει να τρίψω απλά τα μπάνια. Αυτό. Και τίποτα άλλο, απλά να τα γυαλίσω. Έχω κάποια προϊόντα. Καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες όταν ενθουσιάζεσαι με αυτά. Έχω κάτι απίστευτο που γυαλίζει αυτά. Θα σας τα δείξω. Εννοείται τα προϊόντα που θα πλύνω το μπάνιο. Πάμε να σας τα δείξω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτό, Dettol, που είναι για μπάνιο. Θα βάλω εδώ, στην τουαλέτα και εδώ. Οπότε αυτό. Αυτό εδώ, oops, pink stuff, είναι για τη λεκάνη μέσα. Αυτό είναι για τα παράθυρα, για αυτόν εδώ τέλος πάντων. Και αυτό εδώ είναι που καθαρίζω την τουαλέτα. Εννοείται ξεχωριστό για κάθε παρ. Έχουμε και αυτόν εδώ με το scrap daddy που είναι για το μπάνιο. Βάζω δύο πράγματα, βάζω αυτό παντού με αυτό και τρίφω με αυτόν εδώ το σφουγγαράκι. Οπότε πάμε για το μπάνιο, αλλά πρώτα γάντια, γιατί τα φάρμακα αυτά είναι πολύ δυνατά, δεν είναι όπως το φαμόζο ξεσκονόρουχο τέλος πάντων, είναι πιο... Ναι, οπότε πάμε. Τελείωσα με το μπάνιο και τώρα έρθει η ώρα του θαυματουργού που είναι το Astonish. Είναι Daily Shower Shine και το βάζω εδώ για να γυαλίζει και εκεί και ξεκινώνω εκεί για να γυαλίζει. Τελείωσα όσον αφορά καθαγιαλίζει, τώρα θα ξεσκονίσω, δηλαδή θα το γυαλίσω αυτό, θα γυαλίσω τον καθρέφτη και εδώ θα το γυαλίσω όλο πάνω και το αφήνω έτσι λίγη ώρα και μόλις στεγνώσει θα το φύγω με πανάκι.
και θα γίνει λαμπερότατο. Λοιπόν, οπότε πητάω και εδώ και εδώ. Θα το δείξω πως θα γίνει έτσι holographic. Τώρα που τελείωσα με τον μπάνιο και το σπίτι γενικότερα, θα πάρω ό,τι καθαριστικά έχω. Τώρα που τελείωσα, ναι, φέρνω όλα τα καθαριστικά στην κουζίνα, ούτως ώστε όλο το σπίτι να είναι καθαρό, απλά σφουγγάρισμα του λείπει και η κουζίνα άνω κάτω. Λοιπόν, θα βγάλω τα σκουπιδιά όλα εδώ. Όλα αυτά τα καθαριστικά λερωμένα, τα πανάκια, συγγύριζω καθαριστικά και βγάζω μόνο τα καθαριστικά της κουζίνας. Μετά, πλένω τη βούρνα. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνω, η βούρνα. Τσέτες έχουμε έξω. Θα μπουν όλες λερωμένα, γιατί πάντα μας καθαρίζουμε. Δεν πάω να χρησιμοποιηθεί καμία φορά, όλα κλίμα. Τώρα που συγγύρισα την κουζίνα και έβαλα και δεύτερο μπλεντήριο χρωματιστά, έβαλα και τα άσπρα στο στεγνοτήριο, θα πλύνω τη βρύση και μόλις την πλύνω θα ξεκινήσω ο πάγκος. Λοιπόν, θα σας δείξω τι βάζω μέσα στη βρύση μου. Το ίδιο με πριν, αυτό, τρίμε και αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ που είναι ντετόλ, αλλά είναι για κουζίνα, που βοηθάει για λύπη και τα λοιπά. Οπότε θα το βάλω αυτό μέσα στη βρύση, αλλά θα τρίψω, θα σας δείξω κάτι που κάνω και με βοηθάει πολύ. Έχω δύο scrap daddy, ένα-δύο, και εδώ γράφει καπά και ταφ, τουαλέτα και κουζίνα. Οπότε τώρα θα πάρω τις κουζίνας και θα τρίψω για την κουζίνα, γιατί ναι, εννοείται δεν θα χρησιμοποιώ το ίδιο. Οπότε πάμε. Λοιπόν, σπρέι παντού. Είναι πολύ καλό νέξι και μυρίζει και ωραία. Τέλεια. Και μετά εννοείται θα βάλω αστόνικ για να γυαλίσει. Έτοιμη. Την καθάρισα. Δεν θα την στεγνώσω. Θα την έλαμψε. Δεν θα τη στεγνώσω. Θα κλείσω εδώ και θα τη γεμώσω με ζεστό. Και θα βάλω και θα μυρίσει όλη η κουζίνα και θα βουτήξω μέσα το πετσί μου. Αυτόν εδώ το ζωφλόρα με σκοβολάει. Έτσι. Όχι, πραγματικά μύρισε όλη η κουζίνα. Και θα βάλω το πετσί που θα καθαρίσω όλους τους πάγκους. Θα πάρω έναν καινούριο καθαρό σφουγγάρι, θα πετάξω αυτόν εννοείται, και καινούριο πετσί. Και ό,τι χρησιμοποίησα τώρα για να καθαρίσω μπήκε λερωμένα. Καινούριο πετσί και σφουγγάρι θα τα αφήσω εδώ προς το παρόν μέχρι να καθαρίσω όλη την κουζίνα. Αυτόν πέταμα. Παίρνω όλους τους πάγκους τώρα με πετσί, με αυτόν εδώ, όπως βλέπετε λαμπύριζουν. Και είναι βουτυγμένο και εδώ, οπότε μου σχοβουλάει. Περνάω τα πάντα με αυτόν εδώ. Οτιδήποτε σκόνη, λύπη, οτιδήποτε θα γίνει, θα μου σκομυρίζει. Θα μυρίζει τέλεια τώρα η κουζίνα. Αχ, πέρασα όλη την κουζίνα, τραπέζι, επιφάνειες, τα πάντα. Τώρα τι θα κάνω, θα πάρω το window και θα καθαρίσω τι γυαλίζει, ας πούμε την καφετιέρα, το ψυγείο, το γυαλί είναι εκεί, εκείνα. Γενικά εδώ ας πούμε, να γυαλίσουν και εδώ, καταλάβατε τι είναι. Καθαρούλικα, περιποιημένα. Έπλυνα και το laundry room, ενώ το καθάρισα εδώ. Μια χαρούλικα. Οπότε τελείωσα. Κλείνω όλα. Έμεινε σφουγγάρισμα και έμεινε να τελειοποιήσουμε τον μπάνιο με ένα μπανάκι. Θυμάστε που πηδήσαμε ένα astonish spray. Πάμε να δείτε. Σας είπα που έγινε holographic. Τώρα κοιτάξτε. Δεν λαμποκουπάει.
Παιδιά, αυτόν εδώ είναι ό,τι καλύτερο. Κοιτάξτε εδώ. Λαμποκόπησε. Τώρα έμεινε το σφουγγάρισμα για το σπίτι και τέλος και μια μυστική πινελιά. Σφουγγαρίστρα, έχω να σας πω ότι αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι microfiber και πραγματικά ρουφάει τα πάντα, άρεσε πάρα πολύ. Ναι, πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, είμαι λίγο freaky geek. Ξεκινάμε με αυτόν εδώ, Pink Star. Pink Star Floor Cleaner, είναι, σκοτώνει και βακτήρια αλλά μυρίζει και φανταστικά. Εγώ το παίρνω, βάζω για μυρωδιά, αλλά και εντάξει, και εννοείται και για να μας μυρίζει ωραία το σπίτι. Εννοείται χλωρίνη, γιατί λατρεύω χλωρίνη να μυρίζει το σπίτι. Έβαλα από αυτόν εδώ, το οποίο είναι σαπούνι που παίρνει στη σφουγγαρίστρα. Είναι για καθάρισμα καλό, βαθύνει, είναι σαπούνι πράσινο μπηχτό. Και έβαλα και, ακόμη έβαλα, ναι, κι άλλο. Και εντετόλ. Λοιπόν, αυτά σφουγγάρισα, με αυτά εδώ σφουγγαρίζω. Τότε σφουγγάρισα όλο το σπίτι, γυάλο κουπάει, τα πάντα. Και παιδιά, απλά μείνει να το στήσω, δηλαδή να συγγυρίσω το κάθε τύπου μετακίνηση, ας πούμε, για να σφουγγαρίσω. Και η πινελιά που σας έλεγα. Πάμε στο μυστικό συστατικό. Λοιπόν, το μυστικό συστατικό είναι οι μυρωδιές στο τέλος που όντως κάνουν τη διαφορά. Όχι ότι δεν μυρίζει το σπίτι, είναι καθαριότητα τώρα. Μου σχοβολάει χλωρίνες και καθαριστικά. Είναι αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ είναι για την κουζίνα. Είναι μόνο για την κουζίνα, το πιτάω. Γιατί μυρίζει μήλα, μυρίζει λες και έκανα μυλόπιτα στο σπίτι. Οπότε το κάνω στην κουζίνα. Μυρίζει βανίλια, μήλο, έτσι. Λοιπόν, αυτήν εδώ τη φρεσκάδα Jasmine Cotton Flower που μυρίζει και το πιτάω για όλο το σπίτι να φτάω. Για να μυρίζει έτσι ωραία. Αυτά τα δύο και Secret Potion. Έχω αυτόν εδώ. Λοιπόν, εδώ έχει νερό και μαλακτικό. Παιδιά, το comfort που χρησιμοποιούμε στα ρούχα και θα πητήσω τις κουρτίνες, τα μαξιλαράκια, το στρώμα στο κρεβάτι και μυρίζει το σπίτι ακόμη πιο ωραία. Οπότε ναι, μυστικά συστατικά, εννοείται ανάβουμε κεράκια, τα πάντα για να μυρίζει τέλεια. Δεν καταλάβετε πόσο ωραία μυρίζει, το πιο ωραίο part είναι αυτό. Θα πάμε να κάνω μπάνιο και μετά θα πάμε να φάμε goodies. Είπα του Ανδρέα, το reward μου για σήμερα θέλω να είναι goodies. Είμαι practice για το hosting. Αυτά είναι τα πιάτα που σας έδειχνα, έβαλα το runner, τα ποτηράκια. Έκανα και τα λουδάκια. Βάλα και τα κεράκια έτσι. Θα έρθει ακόμη ένα τραπέζι. Εντάξει, εννοείται θα το φτιάξω αύριο καλύτερα. Αυτό είναι έτσι το πρωί. Ολοκλήρωσα έτσι λίγο το σετ. Έβαλα και τις δύο τις σαλάτες. Αλλά το πίπερα που είναι τα σετ του. Αυτό εδώ θα μου πούν τα dips, γιαούρτι, ταχίνι κτλ. Βάλω και κάποιες φιατέλες σαμπούνι, πατάτες, τα μακαρόνια. Αυτό δεν ξέρω, θα δω. Μπορεί να μην το βγάλω. Και η σούβλα, κάπου σουβλάκια τέλος πάντων. Λοιπόν, φέραμε και το άλλο τραπέζι και τα στήσαμε. Τα λεμόνια που έβαλα εκεί θα τα κόψουμε όταν θα έρθει η ώρα του τραπεζιού. Αλλά παιδιά, μια χαρά. Είμαστε ακριβώς 12 άτομα. Θα μπει ακόμη μια καρέκλα εδώ. Μια χαρά. Και το σετάκι και όλα. Είναι πάρα πολύ cute. Ναι, λείπουν τα μαχαιροπύρουνα, τα οποία μου τα φέρνει τώρα η μαμά μου, που θα είναι χρυσά. Ναι, μια χαρούλα. Τα μαχαιροπύρουνα είναι αυτόν εδώ το σετ, μου το έφερε η γιαγιά μου. Είναι τα καλά μας, ήταν σε βαλιτσάκι. Μου τα φύλαγε πολύ καιρό για να μου τα δώσει. Και είναι χρυσά, με ασημένια. Πόσο τέλεια έτσι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσω στο hosting. Και έχω και τα μικρά, τα κουταλάκια, τα κουτάλια. Ναι, έχει και κουτάλες σετ, πολύ όμορφες. Να τα εδώ, έχει ολόκληρο σετ πραγματικά. Πολύ πράγμα γενικά.
Είχε τρία βαλιτσάκια έτσι, το ένα το δώσε της μαμάς μου, το άλλο της θείας μου, η αδερφή της μαμάς μου και το άλλο εμένα. Δηλαδή cute, πάρα πολύ cute. Σήμερα ήρθα σπίτι και ο Ανδρέας μου έκοψαν αυτόν το τριανταφύλλο που μας χωβολάει. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να τελειώσουμε αυτόν εδώ το vlog. Το απόλαυσα στο full που σας πήρα έτσι μαζί μου παρέα για την καθαριότητα. Ήταν έτσι ένα fun process για να καθαρίσω. Ελπίζω να βοήθησα σε κάτι σε αυτόν εδώ το βίντεο. Ετοιμάζομαι να μπω στο μπάνιο για να ξεκινήσω να ετοιμαστώ. Θα γυρίσω βίντεο, θα κάνω Shane Home Decor Haul. Ετοιμαστείτε, θα είναι πολύ δυνατό βίντεο. Θα το γυρίσω σήμερα, τώρα σε λίγο και θα βγει σε λίγες μερούλες, οπότε κάντε subscribe για να μείνετε συντονισμένοι κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο και γενικά έχω πολλά plans για home videos, οπότε ναι, keep watching, μείνετε στην οικογένεια εδώ μαζί μου, ευχαριστώ πολύ για τους subscribers και όλα αυτά και ούτε αυτή εδώ η γονίτσα. Λοιπόν, θα τα πούμε σε έναν άλλο vlog, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe όπως είπα και like, γιατί και το like βοηθάει αφανταστά και ελάτε να τα πούμε και στα social media, TikTok, Instagram που εκεί τα λέμε πολύ πιο συχνά για να γίνουμε έτσι πιο καλοί φίλοι. Οπότε, μουά!